It is a legend no one will forget. Everyone thought King Koopa had left the Mushroom Kingdom. And then, his Doom Ship attacked. King Koopa was back with the greatest danger ever known. His Koopa Kids. Using their new superpowers, the Super Mario Brothers rescued Princess Toadstool and beat back the evil Koopa family. I'll get those plumbers! Είμαι τόσο κουρασμένος που τίποτα δεν μπορεί να με βγάλει από αυτό το κρεβάτι. Μια τρελή μούμια κυκλοφορεί ελεύθερη στη χώρα της ερήμου. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε αυτή τη μούμια στη θέση της πριν τη δουν όλοι και το βάλουν στα πόδια. Προσέχουμε! Μην ανησυχείς, θα την ηρεμήσω εγώ! Μόλις δεν με βγω από αυτή την τέντα! Να η ευκαιρία να το σκάσουμε! Και χωρίς να μας δει κανείς! Αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσο ταραγμένη αυτή η μούμια! Είμαι σίγουρη! Είμαι σίγουρη ότι αυτό έχει κάποια σχέση με τη χρυσή θήκη της μούμιας που έκλεψαν αυτά τα δύο απέσια δίδυμα κουπόπουλα. Πρέπει να πάρουμε αυτή τη θήκη πίσω. Εσείς ελάτε μαζί μου, Μάριο. Εσύ πρόσεχε, μην πειράξεις κανένα στη μούμια ώστε να γυρίσουμε. Κανένα πρόβλημα, πριγκίπισσα. Συγγνώμη, κυρία μούμια. Να σου πω δύο κουβέντες. Ο μικρός μου πρίγκιπας, επιτέλους σε βρήκα. Ο μικρός της πρίγκιπας. Μα τι λέει τώρα αυτή εδώ πέρα? Έλα μικρέ μου πρίγκιπα Μανιταρχαμών, αγκάλιασε τη μανούλα σου! Οχ, να αγκάλιαζε με αυτή η βλάπτη σοβαρά την υγεία, καλύτερα να φεύγω! Οχ. Και τώρα, το μεγάλο άλμα της φυγής! Οχ, τέλειο άλμα! Ανώμαλη προσγείωση! Λουίτζι! Πριγκίπισσα! Βοήθεια! Παραδοθείτε κπόπουλα, χάσατε! Ya me quedo aquí, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí, ya me quedo aquí.
μικρά κουκοπουλά μου είναι πιο έξυπνα από σας, κορόιδα! Να σε παρακαλώ να γυρίσεις πίσω και να το ξαναπείς αυτό! Άσε με, άσε με, άσε με! Όχι, τον έχει πιάσει τρελαμένη μπούμια! Θα σε πάρω στο σπίτι μας, στον τάφο του γιέ μου και ποτέ δεν θα αφήσω κανένα σε ξαναπάρει μακριά από μένα! Αχ! Καημένος ο Μάριο θα κλειστεί σε κάποιον τάφο και δεν θα το βρούμε ποτέ. Αν είχαμε όμως μαζί μας ένα χάρτη των πυραμίδων. Αν σου λείπουν οι χάρτες, έχω τον ξάδερφο που μπορεί να βοηθήσει. Έχω χάρτες των πυραμίδων, χάρτες των τάφων με τις μούμιες, χάρτες των σπιτιών των Σταρ του Μανιταριού. Όλους τους χάρτες τους έχω εγώ. Όλους. Εγώ θα πάρω το χάρτη των τάφων με τις μούμιες. Πολύ καλή επιλογή, ωραία υψηλοτάτη. Κοίτα! Hey, αυτός ο χάρτης είναι ψεύτικος, έχει την εικόνα του Μάριο μέσα. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, ο πρίγκιπας μοιάζει με τον Μάριο. Κατάλαβα, γι' αυτό τον απήγαγε η τρελή μούμια. Ο μόνος τρόπος να πάρουμε πίσω τον Μάριο είναι να μπούμε στο κάστρο Κούπα, να πάρουμε τη θήκη της μούμιας και να ανταλλάξουμε τον αληθινό πρίγκιπα με τον Μάριο. Αυτό είναι! Δώσε ένα φυλάκι στη μούμια μαμά σου, μικρά μου. Κυρά μου, αν δεν ήσουν τόσο κλεισμένη στον εαυτό σου, θα έβλεπες ότι εγώ δεν είμαι το αγοράκι σου. Όλη αυτή η φασαρία σε έχει κάνει πολύ νευρικό. Είναι καιρός τώρα να πάρεις ένα ωραίο υπνάκο χιλίων ετών και βάλε. Μ' αρέσει ο πολύ ύπνος, αλλά και τόσο πολύ είσαι. Θα νιώσεις καλύτερα μετά τον υπνάκο σου. Κάπως αμφιβάλλω γι' αυτό. Αυτό το μπαλόνι με τον ατμό ήταν θαυμάσια ιδέα, Λουίτζι. Ναι, τίποτα δεν σταματάει το ρακούν, Λουίτζι. Εκτός από αυτό το στρόβιλο του βασιλείου του Μανιταριού! Αγιά! Το ωραίο μου μπαλόνι! Καταστράφηκε! Τουλάχιστον δεν μας εντόπισαν οι φρουροί του Κούπα! Εισβολής, φωνάξτε το βασιλιά Κούπα. Γρήγορα μέσα στον πύργο. Ίσως υπάρχει κάποια άλλη έξοδος. Κοιτάξτε, η θήκη της μούμιας στο αληθινού πρίγκιπα. Αβάρσια. Τώρα αν είχαμε τρόπο να τη βγάλουμε μπρος από το βασιλιά Κούπα. Τέτοιες ώρες κάνω μια ερώτηση. Τι θα έκανε ο Μάριο αν ήταν εδώ? Λοιπόν, πέστε μου, πώς σας φαίνεται το special ατμοκίνητο μουμιο έλκυθρο? Σύγκριση με τι? Τους παγιδεύσαμε στο πύργο βασιλιά. Ωραία, θα τους αναλάβω λοιπόν εγώ προσωπικά τώρα. Ελάτε εκεί πιο χομ, δείτε πως ο μπαμπάς σας καθαρίζει τα πράγματα. Είμαστε όλο μάτια ο μπαμπά. Ακή των κακών. Σ' έχουμε παγιδεύσει, πριγκίπισσα Τόντστουλ! Κατεβάλλω κάτω αμέσως! Όπα! Yeah.
μπορώ να κοιμηθώ για 10.000 χρόνια, θα πεινάσω πάρα πολύ. Ω, Μάριο, είσαι ασφαλής! Ηρέμησε, Λουίτζι, αρκετά αγκαλιάσματα είχα σήμερα, δεν αντέχω άλλα. Τι απέγινε η Βασίλισσα Μούμια! Την άφησε στον τάφο! Δεν υπάρχει τρόπος να μας φτάσει. Εκτός και αν σπάσει αυτόν εκεί τον τοίχο. Τι κάνετε εσείς εδώ με τα γιά μου? Έκανες λάθος, Βασίλισσα Μανιτάρ Χαμών. Αυτός είναι ο φίλος μας ο Μάριο. Αυτός είναι ο πραγματικός γιος σου. Απατεώνα, πως τόλμησε να πας στη θέση του γιού μου? Δεν του μοιάζεις καθόλου. Αλλά εσύ μοιάζεις πολύ με τον άντρα μου. Έλα σε μένα, αγάπη μου. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να βρω αυτό που πουλάει τους χάρτες και να αγοράσω ένα χάρτη για κάπου αλλού. Γυρνά πίσω, αγάπη, που πας? Σου γίνεται πετρέλαιο, ε! Φωνάζεις τους αδελφούς, Μάριο! Λοιπόν, όσο οι καμήλες κρατούν τα μεγάλα στόματά τους κλειστά, είμαστε εντάξει! Ναι, αλλά από πού ήρθε το πετρέλαιο? Το παλάτι μου είναι χτισμένο πάνω σε μια πετρέλαιο πηγή. Και με κάποιο τρόπο οι σωλήνες του πετρελαίου που φεύγουν από την πηγή πρέπει να βλέχτηκαν με τους σωλήνες νερού από την όαση. Τότε, Βασιλική μου Σουλτάνε, πρέπει να ξαναφτιάξουμε τα υδραυλικά σου πριν η πίεση του πετρελαίου τεινάξει το παλάτι στον αέρα. Κίτσι! Βοήθησέ με! Αυτοί οι παλιοσωλήνες δεν στρίβονται εύκολα! Στο είπα! Αυτή δεν είναι δουλειά για μια καλονή σαν εμένα! Αυτό να το πεις στους αδελφούς Μάριο Κουντιπάι, θα είναι εδώ σε λίγο. Ακούω δυνατά και καθαρά το κλαψούρισμά σου, σιχαμένη μου κορούλα. Τα ντεπόζιτα καυσίμων του πλοίου της συμφοράς είναι σχεδόν γεμάτα και δεν πρέπει να αφήσουμε τους αδελφούς Μάριο να ανακαλύψουν ότι κλέβουμε το πετρέλαιο του Σουλτάνου μέσα από τους σωλήνες νερού πριν του αδειάσουμε όλη την πηγή. Γι' αυτό να σταματήσετε τους αδελφούς Μάριο, σας διατάζω. Καμιά φορά είναι τόσο αυταρχικός που μου έρχεται να φτύσω στη σούπα του. Να σταματήσουμε, λέει, τους αδελφούς Μάριο. Ηρέμησε, αδελφούλα μου. Έχω ένα σχέδιο τόσο ύπουλο που ο μπαμπάς θα σκάσει από τη ζήλια του. Μα τι συνέβη στο συνηθισμένο μου άμαρο αυτό? Σ' έκανα το ονειρεμένο κορίτσι του Μάριο. Είναι ο τέλειος τρόπος να τον καθυστερήσουμε. Γεια σου, αδελφούλα μου! Εγώ πρέπει να φύγω τώρα! Τσιτσικούπα! Γύρνα μέσα εδώ! Ξέχασε να φτιάξεις την ουρά μου! Γεια σου, μορφούλη μου! Εσύ δεν είσαι ο ξακουστός Σούπερ Μάριο! Καλά το είπες, σούπερ όμορφη κυρά μου! Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Είμαι η Λέδη Φετουτσίρι Αλφρέδο. Είμαι λίγο ιδιότροπο, αλλά πολύ πολύ καλή. Χωρίς παρεξήγηση, ωραία μου κυρία. Αλλά ουρά ήταν αυτό που είδα τώρα μόλις. Ουρά! Εγώ! Ποτέ στη ζωή μου δεν με έχουν προσβάλει τόσο πολύ. Είμαι εδώ μέρες τώρα χαμένη σε αυτά τα πουντρούμια νηστικιά και έρχεσαι και με κατηγορείς ότι έχω ουρά! Παρακαλώ πολύ, συγχώρεσε την αγένεια του αδερφού μου. Ίσως θα ήθελες μια λιχουδιά. Αου, ξέρεις, γλυκέ μου Μάριο, θα σου εκμυστρέφω κάτι. Είμαι ερασιτέχνης υδραυλικός κι εγώ. Αυτή, υδραυλικός.
Μια που μιλάμε για υδραυλικά, Μάριο, έχουμε πολλή δουλειά εδώ. Ο Λουίτζι έχει δίκιο. Και τώρα που φάγαμε, νομίζω ότι πρέπει να φέρετε τον Σουλτάνο και όλους τους καλεσμένους εδώ κάτω για να είναι ασφαλείς στην περίπτωση που θα αναπηραχτεί το παλάτι. Δεν είναι καταπληκτική, Λουίτζι. Πάντα νοιάζεται για τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, η Φετουτσίνη λέει ότι εδώ είναι το πιο ασφαλές μέρος. Μα πώς πιστεύεις μια ερασιτέχνη υδραυλικό που το φόρεμά της δεν ταιριάζει με την ουρά της? Ίσως όχι, αλλά σίγουρα ταιριάζει με όλα τα άλλα μου. Τζίτζι, έβαλε πάρα με στην αρχική μου μορφιά. Αμέσως. Δηλαδή, ερωτεύτηκα την Κούτη Πάει Κούπα. Τσιγαρετήρια, απέσια από γονή μου. Ούτε κι εγώ δεν μπορούσα να φερθώ τόσο εσχρά. Όσο για σας, υδραυλική με την παρέα σας. Επιτέλους, είστε εχμάλωτοι μου. Τσουλτάρε, θα είμαι επάνω και θα χαζεύω. Ενώ το πλοίο της συμφοράς θα ρουφήξει όλη την πηγή σου. Έλα, Λουίτζι, γρήγορα. Πρέπει να φράξουμε τα σχέδια του Κούπα, γρήγορα. Δεν θα ξαναδείς τους αδελφούς Μάριο. Προσέξτε με τι θα δεις πω. Σε προκαλώ να έρθεις εδώ και να το πεις αυτό. Οι αδελφοί Μάριο έχουν ξαπλήσει. Παστίχημα. Νομίζω ότι είναι ώρα για τη Λέντη Φετουτσίνη να γνωρίσει τον ηρεμένο της Σερπετό. Τον Καζανόβα Κούπα! Μα Μάριο! Μα λάθος φωνή! Μα Μάριο, τι πρέπει να κάνω τώρα? Πρέπει να γοητεύσεις την Κούτη Πάη, ενώ εγώ θα είμαι πάνω και θα φτιάχνω τα υδραυλικά, κατάλαβες? Ίσως οι φίλοι μου με λένε Καζανόβα Κούπα. Oh. Αλλά εσύ μπορείς να με λες Καυτά Χίλι. Wow, μα τι ωραία που ξέρεις να φυλάς. Ναι, ποιος είναι αυτός ο τύπος τέλος πάντων? Πού τι πάει, μπορούμε να βρεθούμε για λίγο μόνοι? Τι λες? Να διώξουμε τα αποβράσματα για να αλλάξει λίγο το ντεκόρ. Φύγετε από εδώ και πείστε μας σύζυγος! Δεν νομίζω ότι θα αρέσει αυτό στον βασιλιά μπαμπά μας. Ο μπαμπάς θέλει μόνο να είμαι ευτυχισμένη. Και πίστεψέ με, Τσίτσι. Ο Καζανόβος είναι το μοναδικό αρπετό για μένα. Ω, Λουίτζι! Ω, Λουίτζι! Με φίλησε ένας υδραυλικός! Θα δέσω τα χείλη σου πίσω από το κεφάλι σου για να μην μπορείς να ξαναμιλήσεις ποτέ! Ποτέ στη ζωή σου, ποτέ! Α, είμαστε έτοιμοι! Πριγκίπισσα, όταν δώσω το σύνθημα, γύρισε τον τροχό! Η μικρή Κούπα είναι ακριβώς πίσω μου! Προσέξτε! Λουίτζι! Πρικίπισσα, τώρα! Με το πλοίο της συμφοράς.
Πού την πάει, Τζίτζι, ακολουθήστε με! Τώρα θα δουν την πραγματική σιγασιά του σχεδίου, Κούμπα! Μάριο Λουίτζι! Πρέπει να σταματήσουμε τον βασιλιά Κούμπα πριν καταστραφεί το παλάτι μου! Μόνο μια ελπίδα έχουμε τώρα! Δώσ' τους να καταλάβουν, Λουίτζι! Ιαού! Σούρχομαι! Απάνω τους υδραυλικέ! Σούρχομαι! Σούρχομαι! Πάμε να φύγουμε από εδώ! Ευχαριστώ. Μα, τι θα κάνουμε με το παλάτι μου, καταστράφηκε! Λοιπόν, αφού οι Κούμπα άφησαν πίσω το ραβδί τους, μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Όχι, το ραβδί έλειωσε. Μα το παλάτι μου είναι τέλειο! Τότε λοιπόν, η Μάνικα είναι δική μου! Ιουπί! Όχι, δεν είναι! Εγώ την έφτιαξα! Ναι, αλλά εγώ την καβάλισα! Ναι, αλλά εγώ φίλησα την κουτιπάη!